Κυρία Ιωάννα Πετρούτσου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Εσείς τι ιδιότητα έχετε? Εγώ είμαι μουσικός, είμαι πιανίστας. Μάλιστα. Και είμαι και υπεύθυνη για τις μουσικές σπουδές του σχολείου. Όπου εκεί τα παιδιά στο σχολείο σας έρχονται, κάνουν τα μαθήματα αυτά που πρέπει να κάνουν, τα εγκύκλια, ας πούμε, μαθήματα. Ναι, τα μαθήματα της γενικής παιδείας, όπως γενικής τα λέμε. Παιδείας, ναι. Και ταυτόχρονα διδάσκονται και μουσικά μαθήματα και θεωρητικά και μαθήματα οργάνων ατομικά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι... Ναι, εμβόλυμα μέσα στο πρόγραμμα το ημερήσιο. Και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ένα παιδί για να πάει στο μουσικό σχολείο, στο μουσικό σχολείο, ξέρει ότι θα έχει αρκετά πιο φορτωμένο πρόγραμμα από το να πήγαινε σε ένα σχολείο. Συμφωνώ. Και έρχεται εγνώση του. Βέβαια, γιατί το ωράριο... Άρα εδώ, και οι... εδώ παίζουν λοιπόν, όπως λέγαμε πριν, και οι γονείς ρόλο, σπουδαίο, αλλά και βέβαια τα παιδιά, η θέληση των παιδιών. Η θέληση των παιδιών και ο κόπος τους, διότι τα παιδιά καθημερινά έχουν ένα πρόγραμμα δύσκολο, κουραστικό. Εννιά ώρα. Κυρία Μάγδα Κουμπαρέλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Μέσα στο πρόγραμμα της γενικής παιδείας, τα μουσικά σχολεία από την ίδρυσή τους είναι υποχρεωτικά μαθήματα το μάθημα της ιστορίας, της τέχνης και της θεατρολογίας. Αυτό είναι το δικό μου κομμάτι, παράλληλα είμαι και φιλόλογος, διδάσκω και λογοτεχνία και γλώσσα. Το μάθημα της ιστορίας της τέχνης είναι ένα μάθημα που αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά και πάντα αναρωτιέμαι γιατί δεν το έχουν πάει σε όλα τα σχολεία. Συν το ότι μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε πολιτιστικά προγράμματα, πάρα πολλά, να κάνουμε ταξίδια, να κάνουμε μορφωτικές ανταλλαγές, φέρνει τα παιδιά σε επαφή και με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική τέχνη. Το μάθημα του θεάτρου τώρα, της θεατρολογίας, επίσης είναι υποχρεωτικό μάθημα στα μουσικά σχολεία, το οποίο διδάσκω εγώ, και είναι ένα μάθημα που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να ξεκινήσουν στην αρχή τα μικρά της πρώτης γυμνασίου με θεατρικό παιχνίδι, να δέσουμε τις ομάδες της πρώτης γυμνασίου και στη συνέχεια βέβαια να δουλέψουμε μεγάλους συγγραφείς, Έλληνες και Ευρωπαίους. Έχουμε και ένα θεατρικό σύνολο που, με το οποίο κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά πέρυσι, θα σας τα πω αργότερα. Τι κάνετε, γιατί μου. Κάναμε ένα αφιέρωμα στο Σάμουελ Μπέκετ για τα 20 χρόνια από το θάνατό του. Α, το τόσο προχωρημένα πράγματα. Αρέσει πάρα πολύ ο Μπέκετ στα παιδιά, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και κάνουμε διάφορα πράγματα που αγγίζουμε, επειδή είναι υποχρεωτικό μάθημα σε όλο το γυμνάσιο, αγγίζουμε όλες τις εποχές του θεάτρου. Δεν ξεκινάμε από Αριστοφάνη, αρχαία τραγωδία και φτάνουμε μέχρι το Σάμουελ Μπέκετ και σύγχρονους δικούς μας, μέχρι και Κατσικονούρι με το γάλα ασχοληθήκαμε πέρυσι. Σπουδαία, μπράβο σας. Κύριος Γιώργος Θόμας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εγώ είμαι μαθηματικός, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί κάθομαι σε αυτό το τραπέζι. Μα λίγη σχέση με τα μαθηματικά με τη μουσική, απόλυτη. Απόλυτη και μάλιστα είναι μια ιστορία 26 αιώνων. Ο Πυθαγόρας πρώτος ξεκίνησε τους πειραματισμούς και με το μονόχορδό του, με μαθηματικές σχέσεις, έκανε την πρώτη κλίμακα. Πράγμα το οποίο αργότερα προσπαθήσαν να μιμηθούν κι άλλοι, αλλά η σχέση αυτή είναι άρρηκτη και είναι στενή μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσει και αργότερα, σίγουρο είναι αυτό. Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, τα παιδιά, επειδή ασχολούνται με τη μουσική καθημερινά, επειδή η ενασχόληση, ή μάλλον το παίξιμο ενός κομματιού, η εκτέλεση ενός κομματιού, απαιτεί συγκέντρωση, ακρίβεια, συνέπεια. Αυτά είναι τα τρία τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένας μαθητής για να γίνει καλός μαθηματικός, να μάθει μάλλον καλά μαθηματικά ή τουλάχιστον, αν θέλετε, να είναι ευχάριστα τα μαθηματικά σε αυτόν. Αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Επειδή τυχαίνει να έχω σπουδάσει και μουσική, βάζω ανάμεσα και, ξέρετε, το τυράκι. Γιατί είναι ένα μάθημα λίγο ενιαρό, λίγο. Και γίνεται το μάθημα ευχάριστο. Γίνεται το μάθημα ευχάριστο. Και θέλω να σας πω ότι πέρα από όλα αυτά που σας εξέπληξαν, τα πολλά πράγματα που κάνουν τα παιδιά, κάνουμε και κάποια προγράμματα πέρα από αυτό. Φέτος έχουμε ένα πρόγραμμα με τίτλο Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, όπου αφού κάθε Σάββατο συναντιούμαστε και κάνουμε πολλά πράγματα και σχέση έχονται με τη μουσική και. Θα κάνουμε και ένα ταξίδι στην Ελβετία, στο ΣΕΡΝ. Και θα κατέβουν τα παιδιά στο ΣΕΡΝ. Στο δε γυρισμό, το καλύτερο. Θα περάσουμε και από το Μιλάνο να πατήσουν τα παιδιά τη σκάλα. Το σανίδι τη σκάλα του Μιλάνου, δεν είναι εντυπωσιακό? Τι λέτε? Με τόση όρεξη. Ρε παιδιά, να γίνω λίγο κακός, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να γινόμαστε κακοί. Δεν μου λέτε, κυρία Τρυπανιώτου, όλα αυτά που ακούμε τα πολύ ωραία, αυτά τα πράγματα κοστίζουν, έχουν ένα κόστος. Έτσι. Εάν λοιπόν σε όλα αυτά σας καλύπτει ή σας βοηθάει ή έχετε αρρωγό
πέρα από τη δική σας, πώς το λένε, αυτοθυσία, το Υπουργείο Παιδείας. Φαντάζομαι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν αγάπησε ξαφνικά μόνο το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Κοιτάξτε, οικονομικά δεν μας καλύπτει το Υπουργείο Παιδείας. Πώς γίνονται σε όλα αυτά? Γίνονται με την αρρωγή του Συλλόγου Γονέων, βέβαια, και κυβερνώνων. Και με τη δική μας προσπάθεια, βέβαια. Προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε από κάτι άλλο για να προωθήσουμε αυτά τα προγράμματα από τη Σχολική Επιτροπή. Αλλά οπωσδήποτε τα μουσικά σχολεία έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση του λαού, όλα τα μουσικά σχολεία. Και οπωσδήποτε πρέπει να έχουν και την πρωτοπορία. Εμείς το πιστεύουμε αυτό. Και πιστεύουμε πάρα πολύ στο δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Θέλουμε το σχολείο αν να είναι δημόσιο. Έτσι, αν είναι έτσι, να γίνεται έτσι. Είναι το μελλοντικό σχολείο. Είναι το σχολείο των ονείρων μας, το οποίο εμείς προσπαθούμε να υλοποιήσουμε έτσι. Κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά, να τα φέρνουμε πιο κοντά στο σχολείο των ονείρων και να ζουν την παιδική και εφηβική τους ηλικία. Επανέρχομαι στο θέμα των γονιών, ότι είδατε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και όταν οι γονείς πραγματικά αγαπούν τα παιδιά τους και δεν τα αντιμετωπίζουν ποσοτικά, εγώ που σου έδωσα 500 ευρώ σημαίνει ότι τους αγαπάω, και στέκονται από πίσω τους, κοιτάξτε τι πράγματα μπορούν να γίνουν. Κύριε Κατσιγιάννη, καλησπέρα σας. Ο Αντρέας ο Κατσιγιάννης είναι φίλος εκπομπής, τον έχουμε συναντήσει πολλές φορές εδώ με την Στουδιαντίνα, μας έχει χαρίσει σπουδαίες εκπομπές και ωραίες βραδιές. Και πώς μπλέκεσαι, καλά, το ξέρουμε ότι είσαι Βολιώτης. Τι συνάφεια έχεις εδώ? Είμαι καθηγητής και εγώ στο σχολείο. Καθηγητής στο σχολείο και υπεύθυνος. Μετά από όλα αυτά. Και υπεύθυνος για τις εκδηλώσεις αυτές που γίναν τις μεγάλες των συνόλων. Και υπεύθυνος για τη Λαϊκή Ορχήστρα. Κάνουμε τις ενορχιστρώσεις, τις διασκευές με τα παιδιά. Εγώ λοιπόν, χαίρομαι που σας προλάβαμε και σας αρπάξαμε, γιατί τώρα που θα σας δούνε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας αρπάξω από το Μέγαρο. Αλλά χαίρομαι που προλάβα πρώτος. Έτσι, να έχουμε και εμείς μια γροθιά. Για να σοβαρευτώ λίγο, για να το σοβαρέψω λίγο, νομίζω ότι επειδή θα ακούσετε περί τίνος πρόκειται και δεν λέμε λόγια, σε λίγο θα το πιστοποιήσετε, νομίζω ότι το Μέγαρο και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης οφείλουν να παρουσιάζουν τέτοιες προσπάθειες. Γιατί μιλάμε καταρχάς για υψηλής αισθητικής προσπάθειας. Δεν μιλάμε τώρα ότι παιδιά είναι. Εδώ μιλάμε για πολύ σπουδαίες μουσικές. Ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις διαδικασίες που κάνουμε, τις μουσικές και με τις ορχήστρες, τις δικές μας, τις που μετέχουμε σε επίπεδο επαγγελματικό, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα και έχουμε δουλέψει πάνω στο χώρο μας και πάνω στη μουσική, την ελληνική και γενικά τη μεσογειακή μουσική. Με τα παιδιά, εγώ έχω αλλάξει κάπως την οτροπία αυτή που είχα στον τρόπο δουλειάς. Πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν μία ικανότητα, όπως το αποδεικνύουν και στη μουσική και προφανώς και σε άλλους τομείς, να μπορούν να σπάνε γρήγορα τα ρεκόρ. Αυτά τα ρεκόρ λοιπόν με αυτή την ομάδα παιδιών εδώ και 3 χρόνια τα έχουμε σπάσει πολλές φορές. Και όλα ανεβάζουμε τον πήχη και όλο το σπάμε και όλο το σπάμε. Και γίνεσαι βέβαια μέσα εκεί και εσύ αρρωγός σε αυτή τη διαδικασία, ξεπερνώντας και εσύ διάφορες έτσι δικές σου αδυναμίες, ίσως θα έλεγα. Είναι μια σχέση λοιπόν συνεργασίας μεταξύ δύο ανθρώπων και δύο, ας το πω ως παράδειγμα, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικής γενιάς, αλλά ο ένας τρέχει να προλάβει τον άλλον και στο τέλος και οι δύο καταφέρουν να κάνουν κάτι πολύ γρήγορο και πολύ καλό. Είναι ευτύχημα που υπάρχουν αυτά τα σχολεία στην Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολλά σχολεία. Έχουν περίπου 40 σχολεία, 30-40 σχολεία, ας πούμε. 42. Ναι, τα οποία είναι σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, από την πιο νότια περιοχή μέχρι την πιο βόρεια περιοχή. Και πιστεύω ότι είναι το μέλλον. Δεν είναι ότι θα βγάλουμε σολίστες, γιατί ο σολίστες και το μεγάλο ταλέντο, όταν το προσέξουμε λίγο, ας μην είναι σε ένα ειδικό σχολείο όπως είναι αυτό το δικό μας το μουσικό σχολείο, έχει το μέλλον του. Αλλά ότι διαμορφώνουμε παιδεία με τη μουσική, είναι σίγουρο σε αυτό το σχολείο. Έχουμε νέα γενιά, εξελιγμένα μοντέλα Ελλήνων μέσα από αυτά τα σχολεία, τα οποία
έχουν πολύ καλή ζύμωση και πολύ καλό κράμα, θα έλεγα, μετάλλου. Η μουσική, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας τομέας στον οποίο πάντοτε όλοι το φοβόντουσαν. Αυτοί οι ηγέτες που είχαν κακό στο μυαλό τους να κάνουν, που όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες, οι μικρές και οι μεγάλες, που θέλαν να εισχωρήσουν μέσα στον πλανήτη και να δημιουργήσουν τις διάφορες έτσι, καταστάσεις και αιστείες μόνησης, προσεγγίζαν πάντοτε τη νέα γενιά. Η νέα γενιά λοιπόν έχει, αυτά τα παιδιά έχουν θωράκιση, έχουν πολύ υψηλής κατασκευής θωράκιση, γνωρίζουν την ελληνική μουσική, μάθαν το Θοδωράκι, μάθαν τον Ξαρχάκο.